εκλογές. Έρχεστε στην Κρήτη για να συσπυρώσετε τον κόσμο σας. Το ΠΑΣΟΚ αυτό που αυτή τη στιγμή θέλει είναι να έχει τον καθοριστικό ρόλο την επόμενη μέρα. Ναι, νομίζω η παρουσία μου εδώ έχει βασικό στόχο να δει από κοντά ακόμα μερικά πράγματα, μια τελευταίες πινελιές του προεκλογικού αγώνα. Έχω και μια ομιλία το βράδυ στον Αποκόρωνα, στα Χανιά. Περνώ πάντα από το Ηράκλειο, γιατί εδώ είναι το κέντρο της περιοχής και ήθελα να ενημερωθώ εδώ. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τα παιδιά. Έχουν γυρίσει τα κλιμάκια σε όλο το νόμο. Νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι και πολύ πιο κατάλληλα και πολύ πιο συσπηρωμένοι. Και το κλίμα που μεταφέρεται από την Ήπεθρο χώρα και από τα αστικά κέντρα είναι πολύ πιο θετικό από ό,τι ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, γιατί αυτά ξέρετε ότι δεν είναι και δεν μου ταιριάζουν και δεν θέλω να κάνω καμιά πρόβλεψη. Απλά πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα πετύχει το στόχο του, που είναι να είναι καταλήτης και στις επόμενες εξελίξεις. Με την αφορμή αυτή θέλω να κάνω το εξής σχόλιο. Ότι εμείς δεν κοπτόμαστε να πάμε σε μια κυβέρνηση. Δεν μας έχουν λείψει υπουργικές καρέκλες. Αντίθετα, θα έλεγα ότι ήδη αρκετά βάρη έχουμε σηκώσει μέχρι τώρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να κυβερνηθεί πραγματικά η χώρα. Και η χώρα δεν κυβερνιέται ούτε με εμφύλιο πολεμικό κλίμα, ούτε με αντιπαραθέσεις μιας τεχνητής πόλωσης ανάμεσα σε μια στον αντικομμουνιστικό κίνδυνο, ας πούμε, στον κομμουνιστικό κίνδυνο και ανάμεσα στον αριστερό τυχοδιοκτισμό. Δεν κυβερνιέται μέσα από ψευδεπίγραφες επιλογές και εγωπάθειες αυτοδυναμιών. Δεν κυβερνιέται μέσα από την μονοκρατορία οποιοδήποτε κόμματος μικρού ή μεγάλου ή μικρομέγαλου. Δεν μπορεί να γίνει έτσι πια. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια ευρύτερη συσπήρωση δυνάμεων, από μια ευρύτατη λαϊκή νομιμοποίηση, έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση εθνικής, όπως τη λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, εθνικής συνεννόησης, εθνικής συνευθύνης, στην οποία να μετέχει όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό των δυνάμεων που εκπροσωπεί τον ελληνικός λαός, ούτως ώστε να μπορεί να πάει να διαπραγματευτεί σκληρά την επόμενη φάση της Δανειακής Σύμβασης, γιατί αυτή η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και δεν θα σταματήσει, να διαπραγματευτεί τα αρνητικά σημεία. Έχει κάνει και μία, αν θέλετε, πρόταση με 8 σημεία, την οποία γνωρίζετε, που θα μπορούσε να αποτελέσει το περιεχόμενο της διακυβέρνησης από αυτή την ευρύτερη συμπαράταξη μιας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Αυτή την πρόταση εμείς δεν είμαστε, δεν την φέρνουμε ηγεμονικά να πούμε αυτό είναι και τίποτα άλλο. Να καθίσουν σε ένα τραπέζι όλες οι πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική και να συζητήσουν πώς θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η ευρύτατη λαϊκή συσπήρωση σε προοδευτική κατεύθυνση αυτής της κυβέρνησης. Αντί γι' αυτό, οι ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ καλλιεργούν από τώρα το κλίμα μιας νέας ακυβερνησίας. Είτε γιατί προτείνουν ένα μέτωπο αντιφατικών δυνάμεων που κινείται ανάμεσα στον άκρατο κρατισμό και το πελατειακό σύστημα και τις ακροδεξιές πλευρές μέχρι τις νεοφιλελεύθερες τάσεις από την πλευρά του δεξιού μετώπου, όπως το λέει ο κ. Σαμαράς, του κεντροδεξιού μετώπου, όπως το λέει ο κ. Σαμαράς, είτε μέσα από την πολιτική, την μετωπική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όπου της καταγγελίας του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης, μια καταγγελία η οποία θα φέρει την Ελλάδα στο χάος, κυριολεκτικά στο χάος. Οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά μας είναι τρεις. Είναι ο τριτοκοσμικός δρόμος, μόνο σε τριτοκοσμική χώρα ταιριάζουν οι κραυγές που βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο συντηρητικός ευρωπαϊκός δρόμος, που είναι της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Σαρκοζή, είναι η ομογάλακτη του κυρίου Σαμαρά. Και είναι ο προοδευτικός ευρωπαϊκός δρόμος, που είναι η αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων στην Ευρώπη, παράλληλα με την αναθεώρηση των δυσμενών όρων του Μνημονίου, που είναι η γραμμή την οποία αποδέχτηκε όταν, μετά την πρόταση του Ευάγγελου Βενιζέλου, τόσο ο κύριος Ολάντ ως πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και όσο και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ως βασική πλατφόρμα συζήτησης και διαπραγμάτευσης την επομένη των εκλογών. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο φαίνεται καθαρά στον ελληνικό λαό ποιος είναι αυτός που πραγματικά νοιάζεται τον τόπο, νοιάζεται να φύγουμε από την τεχνητή πόλωση και τους εμφύλιους διχασμούς, να φύγουμε από αυτές τις ακραίες πρακτικές που οδήγησαν στους κασιδιάριδες και στις αυτοδικίες, να φύγουμε από αυτά που υπονομεύουν τη δημοκρατία. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από μέτωπα, έχει ανάγκη από γνώση, απόφαση, συνύπαρξη, συνοχή, κοινωνική συνοχή, συνευθύνη για να κυβερνηθεί πραγματικά η χώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Και με αυτή τη λογική θα πάει ο ελληνικός λαός να ψηφίσει την Κυριακή.